Δεν φεύγουμε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Κάθομαι γύρω από το πρωί εδώ. Απλά βλέπω κάποιου βιαστικού. Εσεί θα φύγετε ή όχι τελικά. Α, φύγατε εκεί για να φύγετε πρώτοι, ε. Μην ξύπνιγε, ναι, αλλά σήμερα θα ρίξουμε από εδώ. Καλά, είστε καλά. Ναι. Τη Μαγούλα. Χαλκίδα Αρδάκη ψαχνά. Εδώ κύριε να την ψαχνά που είχε, τον πάρετε μαζί σας. Μόλις φύγετε. Τον βλέπω είναι εκδημοδιακή. Αμερική. Αμερική, έχουμε και Αμερική. Ο χαμός. Από Αθήνα κανείς. Μεγάλη μόνος είσαι. Α, όλοι παρέα. Είναι μία και η ώρα και 20, αλλά εμείς δεν το όμως συνεχίζουμε. Αφού θέλετε κι άλλο, θα κάτσουμε κανένα μισό ώρα ακόμα. Θέλετε ρουβά! Ρουβά πάλι! Κάναμε, εντάξει. Φανταζή, κάναμε συναγή τα πάντα, αλλά δεν έχουμε κι άλλα, δεν έχουμε τελειώσει. Όταν λέω φτάνουμε προς το τέλος, πολλοί μάλιστα με ρωτάνε, καλά πώς θα θυμάσαι όλα αυτά κάθε βράδυ. Λέω, δεν τα θυμάμαι, γιατί το λέω γύρω στην 1.30, μετά θυμόμουν, θα πήγαινε 3.30 και 20. Αλλά γενικά εγώ δεν είμαι από τους καλλιτέχνες που είναι με το ρολόι πάνω στη σκηνή, πότε θα τελειώσει η παράσταση να πάω σπίτι μου και εσείς το δικό σας. Εγώ προσπαθώ να δίνω όσο περισσότερα στον κόσμο και νομίζω αυτό σας αρέσει, γι' αυτό είστε και κάθε χρόνο εδώ και τόση πολύ. Έτσι είναι! Πάνω στη σκηνή, στην πίστα, κάποιο μαγαζί με το ρολόι στο χέρι και μερικοί το κάνουν και με τρόπο και κάνουν την ώρα έτσι. Και φαντάζεστε το Χατζηγιάννη να κάνει τώρα συναυλία, να κάνει solo. Ευχαριστούμε πολύ, καλή νύχτα. Και το Μπρούταφ να τραγουδάει, σε χάνω και δεν ξέρω τι να κάνω, σε χάνω και δεν έχω επιλογές. Και τα μου σαν σπίτιος μου επάνω, για σένα το πέντε με επιλογές. Τι? Άντε την καλομέρα. Μπορεί να κάνει απαιτήσει. Να την κάνει καλομέρα, τι να κάνει τώρα, φυλάκια. Λοιπόν, όπως ξέρετε, κάθε χρόνο έχετε μάθει πια στο σημείο αυτό λέω ένα τραγούδι με το οποίο σας ευχαριστώ για την αγάπη που μου δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Φέτος δεν θα κάνω το ίδιο, αυτό δεν σημαίνει ότι φέτος δεν σας ευχαριστώ. Απλά αυτό, όπως και το πόσο σας εκτιμώ και σας σέβομαι, νομίζω ότι σας το δίνω μέσα από τις παραστάσεις που ετοιμάζω για σας. Απλά φέτος ήθελα να φύγετε από εδώ με ένα μήνυμα αισιόδοξο, χαρούμενο, ότι ο κόσμος δεν είναι τόσο μπάχαλο όσο θέλουν κάποιοι να νομίζουν ότι είναι, αλλά έχει και τη θετική του πλευρά και μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερος αρκεί να βάλουμε και εμείς το χεράκι μας. Όλοι λέει εννοώ. Έκατσα λοιπόν και έγραψα ένα τραγούδι για την Ειρήνη, μια ξαδέρφη μου που μου το ζήτησε. Αλλά είχε και θέμα την Ειρήνη και θέλω να τραγουδήσω εδώ μπροστά σας. Ελπίζω να σας αρέσει και δεν τραγουδήσω έτσι, ακαπέλα, θα τραγουδήσω με συνοδεία πιάνου. Μπορώ να έχω το πιάνο, παρακαλώ. Πάλι το πιάνο. Έχουμε και πιάνο φέτος, όπως και άλλες χρονιές. Λίγο γρήγορα, παρακαλώ. Συγγνώμη, έτσι δεν θα αργήσουμε. Από εδώ δεν το έχω καταλάβει. Τραβάει πρόχνη τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας βοηθούσα στο κουβάλιμα, αλλά δεν επιτρέπεται γιατί εγώ είμαι στάρ. Είναι και οι στάρ τώρα δεν επιτρέπεται να κουβαλάνε πιάνα, ούτε να έχουν αυτά τα μούτρα. Εντάξει, έτσι το παναγελάσει λίγο ο κόσμος. Το γέλιο δίνει ζωή. Το ξέρω ότι χάρη σε αυτά τα μούτρα όλοι αυτοί θα ζήσουν λίγο παραπάνω. Να δω και τα άλλα. Για γύρω λίγο να σε δω. Αλλά δεν χρονιά και ζωή σε αυτά. Εντάξει. Ναι, εντάξει, τελειώσατε. Σίγουρο. Περιμένει και να μονιά. Σκιάσω, έλα εδώ, έλα εδώ. Το σκαμπό, πώς θα παίξω επάνω, έτσι. Θα πας σπίτι, εντάξει, ήρθα από Θεσσαλονίκη, το καταλαβαίνω. Ότι δεν βλέπεις την ώρα να πας σπίτι. Εκεί ήθελε. Εκεί που, το, που ήταν το ξαναπήγες, ρε. Για τα άδεια σε μάρανε. Να πω. Καλά, τεχνολογία, σύστημα φοβερό και δεν είναι ακριβό, ένα διακοπτάκι του κόλλου. Σαν υπόθετο είναι που βάζεις, αλλά κάνει δουλειά, κοιτάξτε. Παρεστώ, σβήνουν τα πολλά. Παρεστώ. Off, σβήνουν. On, ανά. Πάντα δείτε αυτά, μόνο σε δεσποινάρια. Πάμε! Σε ένα ωραίο τραγούδι που τα λόγια του ίσως της
μεγάλο να